Οι έμποροι της καρδίτσας αναμένουν την περίοδο των εκτόσεων για να αυξήσουν τον τζίρο τους, καθώς οι τιμές, όπως όλα δείχνουν, θα διαμορφωθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στόχος των εμπόρων είναι να καλύψουν μέρος των ζημιών. Θα ξεκινήσουμε με πολύ δυνατές εκτόσεις για να μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε όλα τα εμπορέματά μας, να μπορέσουμε να δούμε χρήμα στο ταμείο μας και έτσι να μπορέσουμε να πούμε ότι έφυγε και αυτή η σεζόν με λιγότερες ζημίες. Αν και οι ζημίες που καταγράφονται είναι πάρα πολλές από την αρχή που ξεκινήσαμε, αρχή τη σεζόν μιλώ, δεν μιλώ για το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας δεν συζητιέται. Και να μπορέσουμε να έρθει το φθινόπωρο, μήπως και βρούμε, τουλάχιστον μας βρει πάλι ανοιχτούς και δεν κλείσουμε. Οι τιμές και τα ποσοστά των εκτόσεων θα είναι πάρα πολύ ψηλά, θα ξεκινήσουν με 20-30-40%. Θα φτάσουν όμως περισσότερο μετά τις 15 Αυγούστου, τότε συνήθως πέφτουν περισσότερο και φτάνουν και 70-80%. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέξει, να ελέγξει, να κάνει τον έλεγχο στην αγορά, να δει και να συγκρίνει και ύστερα να προβεί στις αγορές του. Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι έμποροι στρέφονται και κατά της διαδικασίας των συνεχών προσφορών, καθώς όπως τονίζουν αλλοιώνει την εικόνα του θεσμού των εκτόσεων. Οι προσφορές είχαν τη μορφή να μπορείς να βάλεις σε 1, 2 ή 3 είδη τα οποία υπήρχαν μέσα στο καταστήμα και να μπορέσεις να ξεπουλήσεις εκεί. Οι προσφορές δεν είναι 20-30-40-50% σε όλα τα εμπορεύματα. Αυτό τελευταία έχει γίνει ανεξέλεκτο με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής έτσι ώστε να μην μπορεί να γνωρίζει πραγματικά αν είναι προσφορά, αν είναι έκπτωση. Το ζητούμενο είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις διάγουν μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε στα πρόθυρα του κλεισίματος των καταστήματων όμως και έτσι αναγκαστικά ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να κρατηθούμε. Όμως οι προσφορές, επαναλαμβάνω, είχαν άλλη μορφή και σε άλλη μορφή κατέληξαν.